Να σας καλημερίσω όλους και όλες. Το λόγο τον παίρνω γιατί υπάρχει ένα άρθρο 13 στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο αφορά την ίδρυση μιας νέας εταιρείας του δημοσίου. Εταιρείας δημόσιων ενεργειακών επενδύσεων. Αυτή η εταιρεία είναι 100% δημόσια και παρεμβάλλεται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο διότι πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η εταιρεία για να διαμορφωθεί μια κοινοπραξία που θα κατασκευάσει και στη συνέχεια θα λειτουργήσει έναν αγωγό που θα περνάει από το ελληνικό έδαφος με ρώσικο φυσικό αέριο. Όπως ξέρετε, η ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε την πρόσκληση να κατασκευαστεί στο ελληνικό έδαφος ένας αγωγός φυσικού αερίου που θα ξεκινάει από τη Ρωσία, θα συνεχίζει υποθαλάσσια στη Μαύρη Θάλασσα, θα προχωρά στην Ευρωπαϊκή Τουρκία και από τα ελληνοτουρκικά σύνορα μέσω του ελληνικού εδάφους θα κατευθυνθεί προς την Ευρώπη. Αποδεχθήκαμε αυτή την πρόσκληση να στηρίξουμε τον ίδιο αγωγό διότι το θεωρούμε επωφελές για τη χώρα μας, για τον ελληνικό λαό, διότι αυτό το έργο το θεωρούμε χρήσιμο και επωφελές για όλη την περιοχή μας και την Ευρώπη. Ξέρετε ότι πρόσφατα στην Πετρούπολη, για να μην πω και το διαζευτικό και προκαλέσω σχόλια και προκαλώ σχόλια, λοιπόν, υπόγραψε η ελληνική κυβέρνηση ένα μνημόνιο συνεργασίας με την ρώσικη κυβέρνηση για την στήριξη αυτού του αγωγού. Ταυτόχρονα με αυτό το μνημόνιο, το οποίο υπέγραψαν οι Υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Ρώσικης Ομοσπονδίας, ταυτόχρονα με αυτό το μνημόνιο υπέγραψα ως Υπουργός Ενέργειας μαζί με το Διοικητή της Τράπεζας Ανάπτυξης και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Ντμίτριεφ, υπογράψαμε μια κοινή δήλωση με την οποία ιδρύουμε τη νέα εταιρεία, μια νέα εταιρεία που θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει αυτόν τον αγωγό. Η νέα αυτή εταιρεία θα έχει συμμετοχή της ΔΕΠΕΝΕ, αυτής της εταιρείας την οποία συγκροτούμε με το άρθρο 13, κατά 50% και κατά 50% θα συμμετάσχει σε αυτήν την εταιρεία μια θυγατρική της Τράπεζας Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής Συνεργασίας της Ρωσίας, μια από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, μέσω μιας θυγατρικής της. Έτσι, με ένα πρωτότυπο, αλλά πολύ ουσιαστικό και εθνικά συμφέροντα τρόπο, η Ελλάδα, διαμέσου του ελληνικού δημοσίου, θα προχωρήσει σε μια απολύτως ισότιμη συνεργασία, 50%-50%, κάτι πρωτοφανές αν δούμε τα προηγούμενα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας, στα οποία δεν θέλω να επεκταθώ, δεν είναι του παρόντος. Λοιπόν, θα είναι μια απολύτως ισότιμη συνεργασία, με ισότιμους όρους και με ισότιμα ωφέλη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε εταίρο με ουσιαστικά δικαιώματα απέναντι σε μια μεγάλη χώρα, παραγωγό ενεργειακών αγαθών και ιδιαίτερα τροφοδότη της Ευρώπης, κύριο τροφοδότη της Ευρώπης σε φυσικό αέριο. Η ΔΕΠΕΝΕ με αυτό το έργο θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας μας. Αυτό το έργο θα κοστίσει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα απασχοληθούν κατά την κατασκευή του περίπου 20.000 εργαζόμενοι, πράγμα σημαντικό για την χώρα μας στην περίοδο που διανύουμε, μια περίοδο όπου λόγω της κρίσης υπάρχει σημαντική ανεργία. Και επίσης να σημειώσω
ότι από αυτή τη συμμετοχή της ΔΕΠΕΝΕ σε αυτό το έργο η Ελλάδα θα αποκομίσει ιδιαίτερα ωφέλη. Ωφέλη όσον αφορά τις ευνοϊκές τιμές φυσικού αερίου και επομένως ενέργειας, ωφέλη δημοσιονομικά από τα έσοδα που θα έχει ο αγωγός αυτός κάθε χρόνο, τα οποία θα είναι σημαντικά και πιθανότατα θα έρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αφού από τον αγωγό αυτό θα περνάνε κατέτος 47 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους αγωγούς στην Ευρώπη και βεβαίως λόγω της θέσης αυτής και στον κόσμο. Βλέπετε ότι με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα αναδεικνύεται ταυτόχρονα σε έναν πλουραλιστικό, θα έλεγα, ενεργειακό κόμβο για όλη την περιοχή μας και αναβαθμίζεται πολιτικά και γεωστρατηγικά. Από την Ελλάδα διέρχεται ο ΤΑΠ με αζέρικο φυσικό αέριο, κατασκευάζεται δηλαδή για να διέλθει, τον οποίο στηρίζουμε. Θα έχουμε τώρα και ένα νέο αγωγό, ευελπιστούμε από το 2019 να αρχίσει η λειτουργία του, με ρώσικο φυσικό αέριο. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε χώρα διαφοροποίησης των πηγών και δρόμων του φυσικού αερίου για την Ευρώπη και σε χώρα που διασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια, ασφάλεια και σταθερότητα σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το συγκρατήσουμε, διότι έχει μεγάλη σημασία για την προοπτική μας. Βεβαίως θα μου πείτε, αυτά τα έργα συναντούν αντιδράσεις. Αντιδράσεις κάποιων τρίτων. Όμως εδώ και από αυτό το βήμα θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι ο αγωγός αυτός δεν στρέφεται εναντίον κάποιας τρίτης χώρας, δεν στρέφεται εναντίον τρίτων μερών. Ο αγωγός αυτός ωφελεί τη συνεργασία, την ειρήνη, τη σταθερότητα στην περιοχή. Διασφαλίζει, όπως σας είπα, ενεργειακή επάρκεια και σταθερότητα. Η αγωγή αυτή δεν επιβάλλουν σε καταναλωτές να πάρουν το φυσικό αέριο που διέρχεται μέσα από αυτούς. Οι καταναλωτές επιλέγουν το φυσικό αέριο και πρέπει να έχουν πολλαπλές πηγές και δυνατότητες επιλογής. Επομένως, αυτός ο αγωγός, στο βαθμό που καλύπτει υπαρκτές ανάγκες και προτιμάται από τους καταναλωτές, διασφαλίζει μείζωνα αγαθά για την λειτουργία των οικονομιών της Ευρώπης. Άρα είναι ένας αγωγός, όπως σας είπα, ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας που δεν στρέφεται κανένας τρίτου μέρους και δεν δικαιολογούνται με κανένα τρόπο αντιδράσεις τρίτων για αποφάσεις που μπορεί να λαμβάνει κάθε κυρίαρχη χώρα και πρέπει να λαμβάνει με βάση το εθνικό της συμφέρον, με βάση το συμφέρον του ελληνικού λαού και φυσικά χωρίς να παραβιάζει ή να αντιστρατεύεται συμφέροντα άλλων χωρών, ιδιαίτερα γειτονικών και ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό κάνουμε εμείς και γι' αυτό ανοίγουμε δρόμους. Και αυτό το καταφέρνουμε, μπορούμε να το πετύχουμε, διότι η Ελλάδα και η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη, παρά τις αντιδράσεις και όποιες πιέσεις, να ακολουθήσει και ακολουθεί μια ανεξάρτητη, πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική και συνακόλουθα μια ανεξάρτητη και πολυδιάστατη εξωτερική και οικονομική πολιτική, πολιτική διεθνών οικονομικών σχέσεων. Και αυτός είναι ο δρόμος για να μπορέσει η Ελλάδα να ανοίξει θετικές προοπτικές για την ίδια, για την ευρύτερη προοπτική και της χώρας μας αλλά και της περιοχής μας. Θέλω να σημειώσω κλείνοντας ότι η Ελλάδα με αυτή την κίνησή της συνδέεται με όλο τον ευρωπαϊκό και βαλκανικό χώρο με δεσμούς συνεργασίας και δεσμούς φιλίας. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα
με αυτού του είδους τις επενδύσεις προσθέτει κάτι θετικό στις ενεργειακές επενδύσεις που γίνονται αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί με μοχλό τις ενεργειακές επενδύσεις, οι οποίες είναι αξιοσημείωτες παρά τις δυσκολίες της περίοδου, είναι αξιοσημείωτες στη χώρα μας. Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί να μέσω της ενέργειας και μέσω μιας νέας αναπτυξιακής ανεξάρτητης ενεργειακής πολιτικής να αποκτήσει ένα μοχλό διεξόδου από την κρίση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ενέργεια διαρκώς αναβαθμίζεται και αυξάνεται ο ρόλος της στις σύγχρονες οικονομίες. Κεντρικό στόχο μας είναι να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Και νομίζουμε ότι με αυτό το βήμα που κάνουμε με το άρθρο 13 ανοίγουμε έναν θετικό τέτοιο δρόμο, δύσκολο μεν, αλλά αναγκαίο για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Σας ευχαριστώ.